Βουλή, πλέον με αυτά τα νέα δεδομένα, τι θα κάνετε εσείς? Κοιτάξτε, η διαδικασία εδώ στην κοινή συνεδρία των Επιτροπών Ελέγχου και Οικονομικών βρίσκεται σε εξέλιξη. Να αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ προσκεκλημένη εδώ και η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Δηλαδή οι επενδυτές που είχαμε τώρα, μέχρι τώρα, λέει ο Υπουργός, ήταν τσαρλατάνοι, δεν είχαν ουσιαστικό ενδιαφέρον. Όχι, ο Υπουργός είπε ότι υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Αν υπάρχει επενδυτής και όχι τσαρλατάνος, πουλούμε και αύριο τις κυπριακές αερογραμμές. Αυτό είπε ο Υπουργός. Ναι, αυτό είπε, αλλά εμείς λέμε ότι η διαδικασία που έχουν ακολουθήσει μέχρι σήμερα, ναι, θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή. Αφήνει αρκετές υποψίες ότι δεν έγινε σωστά, έχουν αποκλειστεί στη σοβαρή δυνητική στρατηγική επενδυτική. Ωραία, όλα αυτά του τα είπατε ότι έχει αποκλείσει σοβαρούς επενδυτές. Μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει μόνο οι δύο υπουργοί και η Γενική Ελεκτρία. Ο λόγος δεν μας έχει δοθεί ακόμα. Άρα θα του τα πείτε. Και ότι είπε επίσης ότι αν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να γίνουν και μειώσεις προσωπικού και ωφελημάτων. Δηλαδή θα έχουμε και απολύσεις και κουρέματα μισθών. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, κύριε Νικήτα, να εγκριθεί πρώτα το σχέδιο αναδιάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε αν γίνει αυτό με συλλογική προσπάθεια και οργανωμένα και προγραμματισμένα, και μετά βλέπουμε τους πιθανούς επενδυτές, οι οποίοι θα βρουν την εταιρεία σε μια πολύ καλύτερη θέση, πιο ισχυρή, και τότε θα έρθουν να διεκδικήσουν την εταιρεία. Σας αποδεσμεύουμε γιατί θέλετε να επιστρέψετε στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Να δούμε τις δηλώσεις των εργαζομένων έξω από το Κοινοβούλιο. Ήμουν αεροσυνοδός 20...